Θα βρει η κυβέρνηση, υποχρεούται η κυβέρνηση να βρει ισοδύναμα να μην πληρώσουν τέλος πάντων βασικά οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Η λογική της έβρεσης ισοδυνάμων είναι βασική στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ την πολιτική σε αυτό το διάστημα, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι όλα τα τελευταία χρόνια λέγαμε ότι υπάρχουν δύο καυτές πατάτες, το ασφαλιστικό και τα κόκκινα δάνεια, τα οποία κάποια στιγμή στα χέρια κάποιου θα σκάσουν. Εγώ θεωρώ, παρότι είναι οδυνηρό, θεωρώ θετικό αυτά τα πράγματα να τα αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο αναφέρεται στις λαϊκές τάξεις, στις υποτελείς τάξεις, από κάτω όπως το λέμε εμείς, κατευθείαν, ας πούμε, μπαίνει μια διαχωριστική γραμμή, η οποία είναι τα 1.000 ευρώ ως ιερό, ας πούμε. Δεν ήταν ανάγκη καν να γίνουν. Δεν ήταν ανάγκη να γίνουν αυτά, κύριε Κυρίτση. Σας το λέω με, απόλυτη γνώση, γιατί τον Ιανουάριο μήνα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης, είχαμε κλείσει σε δύο σημεία μόνο. Και τελείωνε όλο το θέμα. Ήταν το θέμα των πρώτων αξιοδιωτών. Δηλαδή. Θα σας πω. Μπαίνει λοιπόν ένα ζήτημα, το οποίο έχει και μία ηθική και μία ιδεολογική και μία κοινωνική διάσταση. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα κατόφλι των 1.000 ευρώ, κάτω από το οποίο θεωρεί κανείς ότι δεν μπορεί να υπάρχει κανενός είδους παρέμβαση. Ένα αντίστοιχο κατόφλι υπάρχει, ας πούμε, και στα φορολογικά. Όταν λέμε 12.000 αφορολόγητους ανθρώπους που έχουν μόνο αυτό το εισόδημα, είναι επίσης ένα κατόφλι του χιλιάρικου. Αυτό έχει μία σημασία, διότι δεν σημαίνει ότι από εκεί και πέρα αρχίζει ο πλούτος, αλλά από εκεί και κάτω αρχίζει το πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εγώ έχω ακούσει επίσης τον κύριο Κατρούγκαλο να λέει ότι από τα 1.500 ευρώ και κάτω αποκλείεται κάποια οριζόντια παρέμβαση. Μένω σε αυτό λοιπόν μέχρι η Επιτροπή η οποία επεξεργάζεται αυτά τα πράγματα. Είναι αποδεκτές μειώσεις συντάξεων, κύριε Κυρίτση? Τι εννοείται είναι αποδεκτές? Και οποιαδήποτε συντάξη. Ένας άνθρωπος που έχει πληρώσει ένσημα, ας πούμε, 40 χρόνια. Mm-hmm. Έχω τέτοιο παράδειγμα κοντινό μου ανθρώπου, δηλαδή, που του έχει. Έχει κοπεί η σύνταξή του στο μισό. Στο μισό. Ναι. Τα έχει πληρώσει όμως τα λεφτά. Δηλαδή, δούλεψε 42 χρόνια, πλήρωσε τις εισφορές του, έρχονται και του τα κόβουν. Γιατί είναι αποδεκτό ξαφνικά αυτό? Δεν είναι περισσότερο αποδεκτό από όσο ήταν. Είναι το πρόβλημα της περιπέτειας στην οποία έχει μπει η χώρα. Είναι το πρόβλημα, η αντίληψη. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι που έφερε αυτές οι επιπτώσεις στο ασφαλιστικό. Και συγγνώμη για τη διακοπή. Γιατί εδώ θα μπει και μια διαχωριστική γραμμή και στη Βουλή. Να ξέρετε, κύριε Κυρίτση, θα τα ψηφίσετε μόνοι σας τα μέτρα. Ωραία. Είναι μέτρα άδικα. Δεν έπρεπε να τα υποστούν οι ασφαλισμένοι, ούτε οι συνταξιούχοι. Και αυτό που βάζετε τη διαχωριστική γραμμή είναι μια ταξική διαφορά, την οποία εισάγεται άδικα και ανήθικα για μένα. Και να σας πω γιατί. Το είπε και ο κύριος Κούντρας. Είναι δυνατόν ο άλλος έχει πληρώσει φορές του. Γιατί θα του μειώσει τις ταξιδιωτικές? Συγγνώμη, οι κυβερνήσεις σας τους τις μείωσαν. Υπήρχε μια προσαρμογή που έφτασε στο τέλος όμως.